Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Βέτα. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα. Νομίζω ότι αυτό που πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ακούσω είναι, περιμέναμε ότι ήταν πιθανόν την Παρασκευή που μας πέρασε, η Moody's, ο τελευταίος από τους οίκους που δεν μας έχει δώσει ακόμη την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, θα μας την έδινε. Δεν πήραμε την επενδυτική βαθμίδα για μια σειρά από λόγους. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βέτα που έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας και θα ήθελα να ακούσω και την άποψή του. Γεια σας κύριε Βέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ και καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, οι αξιολογήσεις γίνονται ανεξάρτητα από τους διάφορους οίκους. Πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα. Στο παρελθόν έχουμε δει κακές συμπεριφορές όπου ένας οίκος προσπαθεί να προβλέψει τι θα κάνει ο άλλος. Με αυτήν την έννοια η μη αλλαγή του αξιόχρεου κατά τον οίκο Moody's δεν ήταν καλό νέο. Ναι. Όπως είπατε, πολλοί ανέμεναν ότι θα γινότανε. Όχι μόνο γιατί δεν συντάχθηκε με τους άλλους, αλλά γιατί δεδομένων και τι είχαν πει οι άλλοι, επέμενε ότι επέμενε στην άποψή του και είπε ότι θα τα ξαναπούμε σε αρκετούς μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αμέσως μετά το καλοκαίρι. Ναι. Επιφυλάσσεται να αλλάξει. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Άλλωστε πρέπει να τονίσουμε και για όσους μας ακούν ότι το εάν πάρεις την επενδυτική βαθμίδα δεν είναι κάτι το οποίο είναι άσπρο-μαύρο. Υπάρχει μια ολόκληρη βαθμολόγηση, ναι, η οποία ξεκινάει από το πάρα πολύ χαμηλά και φτάνει στο πάρα πολύ υψηλά. Αναμένουμε ότι και οι υπόλοιποι οίκοι θα αυξήσουν τη δικιά τους βαθμολόγηση, η οποία μόλις πέρασε, ναι, το κατόφλι της επενδυτικής βαθμίδας. Όμως το να έχεις την αξιολόγηση από όλους τους μεγάλους οίκους πάνω από τη γραμμή θα ήταν κάτι το οποίο ήταν θετικό για την ελληνική οικονομία. Κυρίως όμως έχει σημασία τα μηνύματα τα οποία περνάει αυτό, ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει, ναι, ότι είμαστε μια οικονομία που έχει κάνει βήματα, αλλά δεν έχει φτάσει εκεί που θα έπρεπε να φτάσει ακόμη. Πάντως κοίταγα την έκθεση για την ελληνική οικονομία του συγκεκριμένου οίκου της Moody's, ο οποίος τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δίνει είναι εξαιρετικά. Δηλαδή μιλάει για αύξηση του ΑΕΠ 2,4, ανάπτυξη το 24, 2,3 το 25. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ότι έχει μειωθεί το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 6,4 του ΑΕΠ από το 10,3 που ήταν τον προηγούμενο χρόνο. Μιλάω για το 23. Επίσης λέει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώνεται κάτω από το 1% του ΑΕΠ το 23. Κάνει αναφορά στην μείωση του χρέους που το 25 θα είναι κάτω από το 150%. Θέλω να πω, οι επιμέρους παρατηρήσεις είναι θετικές, αλλά στο διατάφτα δεν αλλάζει κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια και ο οίκος Moody's είχε βελτιώσει τη βαθμολόγησή του για τη χώρα. Ναι. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά έκρινε ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει έδαφος να τη βελτιώσει ακόμη περισσότερο την βαθμολόγηση. Mm-hmm. Γιατί όμως το λέει, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει όλη τη σειρά των θετικών? Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία στο τέλος της ημέρας τι θα πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να συγκρίνει το βάρος του δημόσιου χρέους, το οποίο είναι εκεί, έστω και αν είναι στον, mm-hmm, όχι στον κοντινό, αλλά είναι στον ορίζοντα. Βεβαίως. Σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτή είναι εν τέλει η μεγάλη σύγκριση. Μπορεί η οικονομία μας να μεγενθύνεται έτσι που σε κάποιο ορίζοντα να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα η εξυπηρέτηση του χρέους? Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Mm-hmm. Και η απάντηση η οποία δίνουν είναι ότι ακόμη είμαστε επιφυλακτικοί. Έχω την αίσθηση ότι βάζεις στον υπολογισμό το ότι έχουμε, ας πούμε, τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά όταν είχα διαβάσει την αξιολόγηση, ότι δεν είναι θετικό ότι έχεις έναν τόσο ισχυρό πυλώνα που είναι και ευάλωτος. Είναι ένα από αυτά, αλλά ξέρετε, δεν χρειάζεται αυτό να έρθει η Moody's να μας το πει. Ναι, ναι. Και εγώ και εσείς που καθόμαστε εδώ. Φυστά. Καταλαβαίνουμε για παράδειγμα ότι αν πάει κάτι στραβά στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας και πλήξει τον τουρισμό, αυτό θα πλήξει άμεσα τους ρυθμούς μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας πολύ περισσότερο από ότι, για παράδειγμα, της γαλλικής οικονομίας, ναι, 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 σε σχέση με το τι εξάρτηση έχει. Ναι. Και αυτό μας πηγαίνει κατευθείαν στο εάν έχουμε
μεγάλη διασπορά παραγωγής και σε προϊόντα υψηλής αξίας, τα οποία τα πουλάμε σε διαφορετικές χώρες, ώστε να υπάρχει και διασπορά του κινδύνου. Σωστό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο να καλυφθεί για τις επενδύσεις που θα έρθουν στη χώρα. Είναι επίσης το γεγονός της συνολικής λειτουργίας των αγορών και του δημόσιου τομέα όσον αφορά εν τέλει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Πόσο γρήγορα θα τρέχει η ελληνική οικονομία. Για να μην κουράσουμε κανέναν με θεωρίες, αν πιάσουμε σαν έτος αφετηρίας τη χρονιά το 1981, που ήταν η χρονιά που η Ελλάδα τότε μπήκε στην πίκεση στην τότε ΕΟΚ, θα τα θυμάστε από πολύ παλιά, μέχρι σήμερα ο μέσος όρος μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας είναι οριακά κάτω από 1% μάλιστα το χρόνο. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι το χρέος μας δεν είναι πρόβλημα, θα πρέπει αυτό το 1% τουλάχιστον να διπλασιαστεί, για να μην σας πω να πάει παραπάνω. Οπότε το μεγάλο ερώτημα για όλους μας στη χώρα δεν είναι μόνο ερώτημα για εσάς και για μένα, δεν είναι μόνο ερώτημα για την κυβέρνηση, είναι ερώτημα για όλη τη χώρα, πώς μπορούμε να έχουμε μια πολύ πιο μεγάλη, πιο ισχυρή ανάπτυξη. Ναι. Και η Moody's λέει πρέπει να ψαχτείτε λίγο, ναι, λίγο περισσότερο, κυρίως γιατί όλα τις προηγούμενες δεκαετίες στις οποίες σας έλεγα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν κοντά στο 1%, είχαμε θετικό δημογραφικό ισοζύγιο. Σωστά. Ενώ από εδώ και πέρα έχουμε αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο και θα είμαστε λιγότεροι και περισσότερο ηλικιωμένοι. Άρα πρέπει να είμαστε περισσότερο παραγωγικοί. Ήταν το επόμενο, η έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΟΒΕ για τις συνέπειες του δημογραφικού, της υπογεννητικότητας στην οικονομία. Και είχε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το ποια ήταν η καμπή που άρχισε να υπάρχει το πρόβλημα, συνδέεται ευθέως με την οικονομική κρίση. Και επίσης μια δεύτερη παρατήρηση που την είχα κάνει και στον αέρα όταν την πρωτοδιάβασα την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη υπογεννητικότητα, υπάρχει και η μεγαλύτερη ανεργία. Είναι η Δυτική Μακεδονία. Αν δεν κάνω λάθος, στη Δυτική Μακεδονία έχουμε συρρήκνωση κατά 11,34% και έχουμε ανεργία σε σχέση με το μέσο όρο μείον 19,8%. Δηλαδή υπολείπεται του μέσου όρου και νομίζω ταυτίζεται χωρίς καμία αμφιβολία η υπογεννητικότητα με τις συνθήκες της οικονομίας. Την έκθεση που δημοσιεύσαμε πριν από μία εβδομάδα, η έκθεση αυτή δεν εστιάζει μόνο στο δημογραφικό. Είναι μία έκθεση η οποία κοιτά την πορεία των περιφερειών της χώρας. Ναι. Ως προς το δημογραφικό, ως προς την ανεργία, όπως είπατε, ως προς τα εισοδήματα, ως προς τις καταθέσεις, ως προς τα ακίνητα. Μία διάσταση είναι η δημογραφική διάσταση. Και αυτό έρχεται και κουμπώνει σε παλαιότερη μελέτη του ΙΟΒΕ πριν από σχεδόν 2 χρόνια πια, που την είχε υποστηρίξει η Eurobank και ήταν η πρώτη η οποία τότε είχε βάλει όλες αυτές τις διαστάσεις και τη μακροοικονομική διάσταση. Δηλαδή πώς μπορείς να έχεις ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης όταν ο πληθυσμός σου και συρρυκνώνεται αλλά και γυράσκει. Και κυρίως την παραγωγική ηλικία, γιατί νομίζω και αυτή η διάκριση γίνεται στην έκθεση. Φυσικά. Όπως για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, πλέον σιγά σιγά νομίζω οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποιούν το μέγεθος του προβλήματος. Τα τελευταία 10 χρόνια ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά περίπου 500,000. Δηλαδή από περίπου 11 εκατομμύρια πήγε περίπου στα 11,5 εκατομμύρια και συγγνώμη, 10,4. Στα 10,5. Ναι. Υπάρχει μια μείωση γύρω στο 6% στο σύνολο της χώρας, αλλά σωστά είπατε ότι σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κεντρική Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία, η μείωση είναι πάνω από 10%. Για περιοχές όπως είναι τα νησιά, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια, η μείωση είναι πολύ μικρότερη. Είναι γύρω στο 2% σε αυτή τη δεκαετία. Η Κρήτη είναι η μόνη περιφέρεια της χώρας που οριακά έστω έχει αύξηση. Και όλα αυτά σχετίζονται φυσικά και με την οικονομία, αλλά δεν είναι μόνο η οικονομία. Ναι. Είναι και η προσιτότητα της στέγης, είναι η γενικότερη ποιότητα ζωής. Η αλήθεια είναι ότι η υπερβολική συγκέντρωση πληθυσμού, πρωτίστως στην Αθήνα και μετά πέριξη Θεσσαλονίκης,
αντιμάχεται και ορισμένες διαστάσεις της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, τι πρωτογενή παραγωγή θα έχεις. Ναι. Για παράδειγμα, τι μεταποίηση θα έχεις. Δεν μπορείς να έχεις μεταποίηση στο κέντρο της μιας πόλης. Αλλά και την ίδια τη δυνατότητα να κάνεις παιδιά. Γιατί η στέγη πολλές φορές τίνει να είναι ακριβότερη στο κέντρο της πόλης από ότι είναι σε πολλές περιφέρειες. Mm-hmm. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, ήθελα να έβαζα τελευταίο το κομμάτι της έρευνας και να έβαζα αμέσως μετά την κουβέντα με την Moody's την έκθεση, την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Δηλαδή αυτό που βλέπω και δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση να το αξιολογήσω, ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 104,8 μονάδες και ότι είναι η χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 14 μηνών. Σωστά. Επειδή όμως εμείς κάνουμε αυτή τη μέτρηση, οφείλω να τη βάλω σε μια προοπτική. Γιατί το ποτήρι της ελληνικής οικονομίας δεν είναι άδειο, ούτε θα έλεγα είναι μισοάδειο. Είναι μισογεμάτο. Είναι σε μια θετική τροχιά. Σε μια θετική τροχιά η οποία όμως πρέπει να ενταθεί. Έτσι, ναι, να το πούμε μια κουβέντα. Το οικονομικό κλίμα για όλο το 2023 ήταν στη χώρα μας πολύ καλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Η Ευρώπη ήδη έβλεπε μαύρα σύννεφα να μαζεύονται, μέσα φυσικά από την συνεχιζόμενη εμπλοκή στην Ουκρανία, μέσα από μετά τη ρωσική εισβολή, πληθωρισμός, κόστος ενέργειας, όλα αυτά. Στη χώρα μας ήταν πιο θετικό το κλίμα. Και πηγαίνοντας προς τις εκλογές και μετά τις εκλογές, αυτό βλέπουμε ότι αρχίζει και μετριάζεται. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη αφενός, κυρίως λόγω του πληθωρισμού, έχει τρωθεί. Και τον τελευταίο μήνα, το Φεβρουάριο όπως είπατε, είδαμε και μία κόπωση σε ένα μεγάλο κομμάτι, σε ένα κομμάτι των επιχειρήσεων. Άρα συνολικά ο δείκτης υποχώρησε, πήγε πίσω πάνω από ένα χρόνο. Προηγουμένως που μιλούσαμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και για το Ταμείο Ανάπτυξης και για τους αναπτυξιακούς νόμους και για το ΕΣΠΑ. Αυτά τα εργαλεία θεωρούσαμε ότι θα αιμοδοτούσαν την επιχειρηματικότητα και τέλος πάντων θα δίνανε μια γερή όθηση προς τα πάνω. Δεν τη βλέπουμε. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτό το συζητήσαμε την Πέμπτη που πέρασε. Είχαμε ένα μεγάλο συνέδριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης που συζητήσαμε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σαφή θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία όπως τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Όμως συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία δεν είναι σε θετική περίοδο. Η ευρωπαϊκή οικονομία, οι βόρειες χώρες, οι περισσότερες, η Γερμανία, είναι κοντά στην ύφεση. Η δικιά μας χώρα και άλλες 2-3 είναι σε πιο θετική τροχιά. Δηλαδή, εμείς τρέξαμε πέρσι με περίπου 2% όταν ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης ήταν στο 0,4%. Άρα, 4-5 φορές παραπάνω. Αλλά, συνολικά, η Ευρώπη δεν είναι σε θετικό φεγγάρι. Και έχει μπροστά της ζητήματα. Έχει το Μεσανατολικό ανοιχτό, έχει το Ουκρανικό ανοιχτό, έχει να δει τι θα γίνει με τις αγορές ενέργειας και έχει και τα πιο υπαρξιακά ζητήματα της Ευρώπης. Το δημογραφικό της είναι χειρότερο από ό,τι αλλού. Ναι. Πώς και αν μπορεί να κάνει ενσωμάτωση μεταναστών και υστερεί και σε μετατροπή της επιστήμης σε τεχνολογία. Ναι. Εκεί η Ελλάδα είναι καλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά, για να το συνδυάσω και με αυτό το οποίο μας είπε ο συγκεκριμένος οίκος αξιολόγησης στην αρχή, δεν αρκεί να περπατάτε, μας είπε, πρέπει να τρέξετε πριν θεωρήσουμε και όλοι οι υπόλοιποι ότι είστε έξω από τον κίνδυνο. Ναι. Είναι θετικό ότι υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι θετικό ότι οι υπόλοιποι οίκοι αξιολόγησης μας αύξησαν τη βαθμολόγηση, αλλά είναι θετικές πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και γίνονται και έχουν δρομολογηθεί να γίνουν, αλλά νομίζω ότι ίσως μπορούμε να το δούμε σαν μια αφορμή να πούμε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι για τη χώρα μας. Μάλιστα. Δεν μας φτάνει να προσεγγίζουμε από κάτω τι κάνουν το μέσο όρο της Ευρώπης. Σε ορισμένα ζητήματα πρέπει να φιλοδοξήσουμε να είμαστε πολύ καλύτεροι. Και αυτό σημαίνει ένα πιο γρήγορο σχέδιο εφαρμογής αλλαγών.
Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βέτα, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ θερμά.